Είστε αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Δεν ξέρω κατά πόσον αυτά είναι ανακοινώσιμα, αλλά εν πάση περιπτώσει, με δεδομένο ότι από χθες βρίσκεται η εξορυκτική πλατφόρμα και το πλοίο στο οικόπεδο 11 της Κυπριακής ΑΟΣ, έχει λάβει η Ελλάδα κάποιες μέρημνες για να στείλει ένα μήνυμα, εν πάση περιπτώσει, ότι η Κύπρος δεν είναι μόνη της? Το ρωτάω αυτό γιατί, ας πούμε, η Γαλλία έχει δημοσιοποιήσει ότι δύο γαλλικές φρεγάτες είναι εκεί. Φαίνεται ότι έχουμε και αμερικανική παρουσία. Από δικής μας πλευράς. Καταρχήν πρέπει να σου πω ότι υπάρχει ένα καινούργιο στοιχείο στην όλη κατάσταση που αφορά το κυπριακό ζήτημα και τη δυνατότητα της κυπριακής δημοκρατίας ως ένα ανεξάρτητο κράτος, λαμπωμένο εδαφικά, να ορίζει τις τύχες του και στη βάση των κυριαρχικών του δικαιωμάτων. Ποιο είναι αυτό το καινούργιο στοιχείο? Το καινούργιο στοιχείο είναι ότι υπάρχει, θα έλεγε κανένας, μια έντονη διεθνοποίηση όσο αφορά αυτό το ζήτημα. Άλλωστε την αναφέρατε. Και εγώ δίνω πολύ μεγάλη σημασία στις ανακοινώσεις που έβγαλε η Αμερικάνικη κυβέρνηση. Δίνω μεγάλη σημασία στο γεγονός ότι και αμερικάνικο αεροπλανοφόρο και γαλλικά πλοία βρίσκονται στην περιοχή. Βρίσκονται στην περιοχή και ελληνικά πλοία. Αυτό είναι ξεκάθαρο και εμείς στηρίζουμε τις ενέργειες της Κύπρου. Βεβαίως τώρα να σας πω όλο τον... Όχι, δεν είναι. Σας είπα από την αρχή ότι ξέρω ότι κάποια πράγματα δεν είναι ανακοινώσιμα. Ό,τι είναι και άμα είναι. Δεν το συζητώ. Αλλά είναι ξεκάθαρο ότι εμείς αυτό που λέμε ότι συμπαραστεκόμαστε στην Κυπριακή Δημοκρατία δεν το λέμε... Θα λέει κανένας με τα λόγια μόνο, αλλά και με συγκεκριμένες ενέργειες.